κάτω ε, μετά από δύο-τρία βίντεο που κάνουμε, καθόμουν και σκεφτόμουν και λέω τι μου κάνει εντύπωση αυτή τη βδομάδα τόσο πολύ. Και το θέμα μα πάλι είναι τι άλλο, τεχνητή νοημοσύνη. Από τότε που έχει βγει το chat GPT, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι η χμή τη τεχνολογία, πιστεύω, τουλάχιστον όσον αφορά του κοινού χρήστε στην τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα έχουν έρθει πάνω κάτω. Ε, τώρα διαβάζα ένα άνθρωπο στο Newsbomb ότι μπορεί πλέον να μιλάει, να ακούει και να βλέπει και διάσημοι γίνονται AI-Chatbots. Ε, παιδιά, είναι απίστευτα τα πράγματα που κάνει το ChatGPT. Θές καθόμουνα, ε, να σε ένα φόρουμ ηλεκτρονικών και γράφανε αντίστοιχε ερωτήσει στο ChatGPT να κάνει υπολογισμού και να σχεδιάσει κυκλώματα και, παιδιά, το έκανε με τεράστια ε, ακρίβεια. Και έμεινα. Έβλεπα δηλαδή τα αποτελέσματα που βγάζανε μέσα στο chat GPT, στο να σχεδιάζει τα κυκλώματα, να κάνει τις εξισώσεις, να λύνει τις εξισώσεις, συγγνώμη, να βγάζει τα αποτελέσματα που του ζητούσαν, πες μου τα volt στο τάδε σημείο, πες μου τι τη... ε, τσόκ θα χρειαστώ και όλα αυτά. Και είχα μείνει παγωτό. Καθόμουν και το κοιτούσα και λέω εντάξει, δεν, έδι θέλω εισιτήριο μετά που κάθεσαι και με βλέπεις έτσι από και την καρέκλα. Η Έδη έχει πάρει μια καρέκλα απέναντι και κάτι για να με δει. Έχουμε φτάσει, με... φανταστείτε πόσο και όταν που έχει κυκλοφορήσει το chat CPT και έχει κάνει αυτή τη στιγμή, έχει φέρει τα πάνω κάτω σε οτιδήποτε. Τι κάνεις τώρα στο κοινότητα του πάει θα μείνεις πάγω τώρα. Ε. Αφαιρεί τον background. Όχι αφαιρεί τον background, του λες, έχει ένα σπιτάκι μέσα, του λες, το γράφεις. Θέλω να αφαιρέσει το σπίτι που φαίνεται μέσα στη φωτογραφία και να βάλει ένα άλλο σπίτι που να μοιάζει με μεσαιωνικού στυλ τύπου. Στο Photoshop τώρα φτάσαμε σε μια εποχή, εγώ τώρα αυτή τη, το διάστημα δουλεύω για να φτιάξω μια εφαρμογή για να μετράω τις κάρτες γραφικών αυτόματα. Αυτή η εφαρμογή θα πρέπει να, παίρνει, να τρέχει 15 παιχνίδια σε σειρά, να βγάζει το, Να έχει το χαρακτήρα ένα bot, ένα μποτάκι στην ουσία. Αντί να παίζω εγώ το παιχνίδι, θα έχω το μποτάκι, θα παίζει. Ταυτόχρονα θα τρέχει από πίσω το πρόγραμμα συλλογή δεδομένων, είτε το Cap Frame 6, είτε αυτό που έχω και το Pawn Etics, θα βγάζω τα δεδομένα και θα τα περνάει αυτόματος. Δεν θα κάθομαι εγώ να κάνω babysitting όλη τη διαδικασία. Θα αλλάζει αυτόματα τις αναλύσει, θα τα κάνει όλα αυτά αυτόματα. Κάθομαι και σκέφτομαι ότι σε λίγο καιρό, δεν χρειάζεται να τα προγραμματίσω, θα λέω chat GPT, ε, τρέξε Tomb Raider, ε, Far Cry, τρέξε 10 παιχνίδια σειρά, 3 αναλύσεις HD, QHD και 4K, Τέσσερι φορέ το κάθε παιχνίδι, πάρε όλα τα δεδομένα, πέτα τα σε αυτό το Excel, κάνε έτσι όπω το θέλω. Εγώ ακριβώ και δώστε μου. Ένα σπάλο, δύο-τρει πάλι μείον. Τι δύο-τρει πάλι. Τι δύο-τρει πάλι. 5-10 κάτω. Και σου γλιτώνει. Είναι απ' τη μια, άμα κάτσει και το σκεφτεί, είναι τρομακτικό όλο αυτό το πράγμα γιατί παλιά ήθελε εσύ να επεξεργαστεί μια φωτογραφία. Εντάξει. Φώναζε στη Βίκη π.χ. που έχουν που είναι φωτογράφο, τη έλεγε Βίκη, πάρε αυτά τα αρχεία φωτογραφία, επεξεργάσου τα. Πόσο θε. Ναι. Πόσο, 200, 300, 500 ευρώ. Τέρμα η Βίκη πια. Με το καινούργιο Photoshop, λε το Photoshop θέλω να φτιάξει αυτή τη φωτογραφία, πατά το AI εκεί πέρα, θέλω να κάνει αυτό, θέλω να βγάλει αυτό. Τέρμα. Το κάνει ο καθένα πια. Άλλη μια μέρα στο γραφείο, ε, ανοίγω το office, και μου βγάζει αυτό το κλασικό το μήνυμα. Δεν αναγνωρίζει το license. Σου λέει να πάρει το original office. Ένα πολύ σπαστικό μήνυμα. Πάω. Kissfen. Ε, βλέπω ότι έχουν ένα πακέτο. Ξεκινάει από τα 26 ευρώ. 40, 57, 68. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε. Θα πάρω το ακριβό για 5 υπολογιστές. Βγαίνει πάρα πολύ φτηνά. Για 5 πισιά 68,25. All available for Windows 10 or later. 32 και Δεν είναι για Mac, παιδιά. Add it to your bag. 440 δολάρια. Το office που θέσουν. Η μία άδεια για το office. Δεν, παιδιά είναι σοβαρή. Παιδιά από 440. Το οποίο 13,25. Έτσι, όπως πάμε, ε, μπορώ να πω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δουλεύει σε γραφείο. Είτε περνάει δεδομένα, είτε αναλύει δεδομένα, είτε φτιάχνει φωτογραφίε, βίντεο, ακόμα και βίντεο. Εγώ περιμένω τη στιγμή που θα δίνει ένα βίντεο, καλή ώρα όπως αυτό που φτιάχνουμε, σε ένα AI, ένα chat GPT όπω ονομάζεται, ή το καινούργιο Premiere, α πούμε. Σαν τόμπινγκ αυτό. Θα το πετά μέσα στο Premiere, θα γράφει εκεί που λέει ο Άδης Βλακής θέλω να τα πετάς. Εκεί που πετάει τη έδει και κάνει βίντεο bombing να πούμε θέλω να τα πετάς. Δηλαδή θα γράψει ένα τέτοιο πραγματάκι ή δεν ξέρω αν φτάσουμε και στο σημείο που το πετάς το βίντεο μέσα και το AI κρίνει από μόνο του πια τι να βγάλει και τι να αφήσει. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Όπως το βλέπω είναι, είναι λίγο τρομακτικό. Πότε, Πότε θα γίνει το Skynet, δεν ξέρω. Πότε δηλαδή θα αρχίσει πια. Εδώ και ο Elon που ήταν στην αρχή που υποστήριζε πολύ το AI, μετά γύρισε και είπε τον τρομάζει. Mm. Που ο Elon είναι ο πρώτο που έβαλε το AI στα Tesla που οδηγούνται από μόνα του. Τι ενέργεια όταν τη φτιάξαν, τη φτιάξανε για να γίνει όπλο αυτό που την έφτιαξε. Έχει δει αυτόν που έφτιαξε το Μικη Βόμβα που είναι πάνω στο ποδήλατο και λέει εντάξει δουλεύει, εγώ φεύγω, την κάνω από εδώ. Είναι πόσο το χρησιμοποιήσω καθόλου. Ε, το χρησιμοποιήσω είναι πώς θα το χρησιμοποιήσω ο καθένα, αλλά αυτή τη στιγμή αρχίζει και παίρνει ε, αρχίζουμε συνέχεια, συνέχεια και ανακαλύπτουμε πράγματα που μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα δεν σταματάει, τέλειωσε. Ε, έχει φάει, καταρχά έχει φτάσει, πιστεύω, σύντομα θα φτάσει σε ένα αριθμό που θα αρχίσει η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη τη και θα αναπτύσσεται. Ναι, δηλαδή ξέρω. θα μπορεί να γράφει κώδικα από. Θυμάμαι ότι λέγανε για τον αλγόριθμο του YouTube, είχαμε κάνει ένα βίντεο για τον αλγόριθμο του YouTube και αυτό έχει μια πολύ εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Okay. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, να σα πω, δεν είναι το chat GPT, Το grammar λυπηχεί. Έχει τεχνητή νοημοσύνη για να βλέπει μέσα το τι γράφει κάθε σοβαρό πρόγραμμα, κάθε κόμμα. Ακόμα και εγώ έχω γράψει προγράμματα το οποία έχουν ένα είδο μέσα τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν κάποιε καταστάσει. Απλά είναι κάποια προγράμματα, κάποιε εφαρμογέ, κάποια projects, σαν το chat GPT, α πούμε, που έχει μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία είναι ευρεία. Δηλαδή μπορεί να πιάσει όλου του τομεί και να μαθαίνει. Δεν είναι σε, δεν είναι δηλαδή, έλεγαν στο YouTube, να το κλείσω αυτό, πώς επιλέγει ο αλγόριθμος του YouTube τα κανάλια που θα προβάλλει. Και λέγανε τεχνική, είχα βρει ένα συνέδριο που είχαν πάει σε ένα συνέδριο στο YouTube, γιατί το είχαν κάνει πέπι και το είχαν αναλύσει πώ δουλεύει ο αλγόριθμο και όλα αυτά. Και φτάσαν σε ένα σημείο και λέω: Ο από ένα σημείο και μετά δουλεύει μόνο του, γιατί ήταν Αυτοβελτιώμενο ο ίδιο ο αλγόριθμος και λέγανε ακόμα και οι μηχανικοί λέει του YouTube δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώ το πώ δουλεύει ο αλγόριθμος. Έχει φτάσει λέει, σε τέτοιο σημείο εξέλιξη, γιατί μην ξεχνάμε, το AI ξεκίνησε από την Google κυρίω. Η Google κατέχει το YouTube. Ε, δεν είναι μακριά. Ήδη μάλλον εγώ πιστεύω ότι γίνεται σε πολύ εξελιγμένα προγράμματα και εξελίσσονται από μόνα τους Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο που καταρχά μπαίνει στο chat GPT, θε να κάνει γιατί στην Python κάτι. Παιδιά, παρεμπιπτόντω, δεν είχα τόσο και εδώ δούλευα σε και αυτά. Θεωρούσα τη script language έτσι σαν ε, toys, παιχνιδάκια. Απίστευτη γλώσσα, πανίσχυρη, φοβερή. Έχω πιάσει τη χρησιμοποιώ Έρωτα με την πρώτη ματιά που λένε, δηλαδή με αν, εσύ θα το πιστεύω, αν ναι. μπορούσα να πετάξω τη C-Sharp από οτιδήποτε και να χρησιμοποιούσα μόνο Python, βέβαια εντάξει είναι θεόργη του κερατά, γι' αυτό και δεν μπορώ να την καταστήσω τη C-Sharp σε πράγματα, αλλά σε εφαρμογέ που μου έχει δώσει, που θέλω να κάνω κάποια πράγματα γρήγορα, dead-in-quick που λέμε στο χωριό μου, Python και μόνο Python. Στην πάση περιπτώσει η Python είναι μια από τις κυριαρχούσες γλώσσες στο τομέα των AI, και υποστηρίζεται full από το ChatGPT. Ό,τι σκατά θες να κάνεις, ρωτάς στο ChatGPT, φτιάξουμε αυτό στην Python και αυτά και θα έχει το τέτοιο. Από τη στιγμή που το κάνει αυτό, δεν είναι κάτι πια για αυτούς τους έξυπνους αλγόριθμους να πιάσουν να αναπτύσσονται από μόνοι τους. Εκεί φτάνουμε σε ένα σημείο που λες ε, Ποιο θα έχει τον τελικό έλεγχο σε κάποια στιγμή. Πραγματικά, λες να ζήσουμε τόσο κοινικά όπως το Skynet. Το πιστεύω. Terminator. Το πιστεύω. Πάντω ε, και ο Ήλον σε συνέντευξή του βγήκε και λέει: Το φοβάμαι πάρα πολύ. Ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι έτσι, δεν ξέρω στα επόμενα 10-20 χρόνια το τι θα γίνει. Απλά εκεί αυτό που θα βοηθήσει την κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποιο είδου μπαταρία που να διαρκεί για πάντα. Ε, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα 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 πολύ. Αλλά η τεχνολογία στι μπαταρίε έχει μείνει στάσιμη. Μπράβο. Εκεί μόνο θα σου ε, από τη στιγμή που έχει μείνει στάσιμη η τεχνολογία στι μπαταρίε, είναι ένα πράγμα. Αυτό βέβαια δεν είναι καλό. Δείτε, τα κινητά πριν 20 χρόνια, 15, διαρκούσαν περισσότερο από ό,τι διαρκούν τώρα. Π.χ. Ποια είναι, πάτε ένα κινητό 20 ετία και πάτε ένα κινητό τώρα. Σαν επεξεργαστική ισχύ, μέρα με τη νύχτα. Σαν δυνατότητε μέρα... Θέμα μπαταρία, ελάχιστε διαφορέ σε σχέση με τι μπαταρίε που είχαν πιο πριν. Με τώρα. δηλαδή, η τεχνολογία δεν προχωράει και τίποτα. Το θέμα είναι ότι άμα έχει συστήματα τα οποία ναι, τα ρομπότ θα φοβάσαι, αλλά μην ξεχνά ότι υπάρχουν σταθμοί φόρτιση που μπορεί να πάει αυτόματα από μόνο του. Δεν ξέρω. Εμένα, ένα άλλο επίση που είδα και μου έκανε φοβερή εντύπωση, όταν πήγα στα εργοστάσια τη Κίνα στην Great Wall, στι σύγχρονε γραμμέ παραγωγή, Εκεί που είχαν 50 και 100 άνθρωποι, παιδιά, πήγαν μόνο 5. Οι υπόλοιποι ήταν ρομπότ. Και εκμεταλλευόντουσαν το AI. Είχε ένα ρομπότ. Πήγαινε από πάνω με κάμερα το ρομποτάκι, σκάναδε την πλακέτα. Πολύ απλό AI το συγκεκριμένο. Θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο πολύ, πολύ πλοκό. Έβλεπε τι πράγματα περίμενε να δει. Είχε μια φωτογραφία, πώ ήταν τα πράγματα που έπρεπε να δει. Και έκανε σύγκριση και έβλεπε τα πράγματα που έπρεπε να δει ήταν πάνω στην πλακέτα. Αν ήτανε, έδινε τον go. Αν δεν ήτανε, το έλεγε πάρ' το πίσω και ξαναφτιάξ' το. Με 10 τέτοια ρομποτάκια είχαν αυτοματοποιήσει φουλ τη γραμμή παραγωγή. Επίση, στο testing station, ό,τι έδινε από τη γραμμή παραγωγή, περνούσε από testing. Στην παλιά γραμμή παραγωγή, ήθελε 10 μηχανικού να κάθονται μάνιο, βάλε, βγάλε καλώδια εδώ, να τα άλλο για να τεστάσει τα τοφοδοτικά. Στο testing station είχε πάλι ρομποτικά χέρια με AI, παίρνοντα το τοφοδοτικά, ε, έβλεπε ποιο βγαίνει πρώτο, το ποιο είναι πιο κοντά, αυτό. Τάκ, το έπαιρνε, το βάζε πάνω, το τέσσερνε, είναι οκ, okay, έφυγε. Αυτόματα πράγματα. Δηλαδή, οι γραμμέ παραγωγή μου έλεγε ο άλλο, okay, ο, ο Κινέζο, με ρομπότ, σημαίνει πολύ λίγο κόσμο. Και του λέω, α σε ρωτήσω, λέω, αρέ, παλικάρι. Εδώ στην Κίνα, λέω, τελευταία φορά που έψαξα, ήταν 1,5 μπίλιον, 1,5 δι. Άμα κάνετε εσεί αυτοματοποιημένε γραμμέ παραγωγή και από εκεί που παίρνατε 100-150 άτομα, θέλετε μόνο 30-40-20, οι υπόλοιποι λέει ότι θα κάνουν. Γεωργή. Και μου λέει αυτό είναι ένα θέμα. Ε, μην νομίζω ότι και στη γεωργία δεν θα μπει το AI. Έχει ήδη μπει και εκεί πέρα. Βέβαια, εντάξει, τη γη, ναι, η να τις κάψεις είναι <laughs> εκεί θες θα manual. Θα Απλά, όπως έλεγε η Έρη, κάποιες δουλειές ε, θα γίνουν ανάρπαστες. Ε, δείτε, δουλειά υδαυλικός. Δουλειά ηλεκτρολόγο. Αυτέ οι δουλειέ θα γίνουν ανάρπαστες. Κάποιε άλλε δουλειέ, πια δουλειέ γραφείου, όπω πάμε, θα εξαφανιστούν. Λοιπόν, αφήστε μα σχόλια. Θέλω να ακούσουμε και εμεί την άποψή σα τι θεωρείτε πάνω σε όλα αυτά που συζητήσαμε. Αν θέλετε να πείτε κάποια δική σα άποψη, τρε Ε, πολύ ενδιαφέρον ένα τέτοιο βίντεο να το κάνουμε. Ε, θα κάνουμε αρκετά πυκνά. Ε, τέτοιου είδου βιντεάκια. Μάλιστα. Γιατί τα λαμβάνε τώρα, ηρεμήσαμε λίγο με το σπίτι μου, ολα αυτά έχουν πιο πολύ χρόνο. Ε, γραφή στο κανάλι μα, Patreon, Discord, νεράκι, φαγάκι στα δεσποτάκια. Και αυτά, τα λέμε.